Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τσεκ, τεκνά ο Κώστας εδώ. Το επεισόδιο νούμερο 4. Τι παίζει. Εδώ μεταξύ έφτιαξα καινούριο intro. Άλλαξα το κανάλι από μέσα και απ' έξω. Γενικά είναι η φάση που προσπαθώ λίγο να τα προσαρμόσω όλα να γίνουν όσο πιο καλά γίνονται. Λοιπόν, και έχω πολλά στο μυαλό μου που θέλω να φτιάξω, έχω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να διορθώσω και να μεταξύ πρόσεξα, αυτό το λέω και ξεκινάω, ότι όσο πιο πολύ προσπαθώ στο κανάλι, όσο πιο πολλά βίντεο βάζω, όσο πιο πολύ κόπο, όσο πιο πολύ κόσμο χάνω, μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί όσο πιο πολύ προσπάθεια βάζω, μου δείχνει ότι οι subscribers φεύγουν, ε, αλλά δεν πειράζει, whatever. Ε, αν δεν έχει κάνει subscriber και βλέπει αυτό το βίντεο και σ' αρέσει και θε να δει κι άλλα, πατά το subscribe. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να, με... να κάνει και να με βοηθήσει πιο άμεσα. Και στην περιγραφή υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Λοιπόν, στο διάτα ε, σκέφτομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό τι να πω, τι να κάνω, τι να δείξω. Ε, Έχω πολλά πράγματα που θέλω να πω. Έχω πολλά πράγματα και ιστορίε που θέλω να μοιραστώ στο συγκεκριμένο. Και το τι παίζει είναι κάτι mix grill. Είναι μια, ένα, date, ένα ημερολόγιο βασικά. Ένα, ναι, ένα ημερολόγιο καταστρώματο για το πώ ξεκίνησα να παίζω, για το τι παίζω, γιατί τι παίζουν οι φίλοι μου, για το τι συζητάμε, για το τι δεν συζητάμε. Παρατηρήσει, εντυπώσει, σκέψει, απόψει, γνώμε. Η μικρή μου ψυχοθεραπεία σε σχέση με το gaming προ εσά και προ τον ναι, εαυτό μου, γιατί πολλέ φορέ, τι, πολλέ φορέ συνέχεια κάθομαι και τα βλέπω κι εγώ, ειδικά στο μοντάζ. Οπότε, ναι, με ακούω κι εγώ. Οπότε, παίρνω λίγο μια ιδέα ακόμη καλύτερη. Στο τα αυτά. Μια καλή ιστορία που πάντα ξεκινάει από την αρχή. Η αρχή. Ποια ήταν η αρχή, λοιπόν, που ο μικρό Κωνσταντίνο ξεκίνησε να παίζει. Γενικά, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, αλλά αυτό το πω γιατί πολλοί δεν το ξέρουν. Ε, δεν είχα την ε, δυνατότητα να αποκτήσω κονσόλες μικρός και οι γονείς μου ήταν κάθετοι σε αυτό το πράγμα. Προτιμούσαν τα χρήματα να πάνε κάπου πιο αποδοτικά, κάπου πιο πρακτικά. Δηλαδή τα παιχνίδια μου, τα δώρα μου δεν είχαν καμιά σχέση με το gaming τίποτα. Ένα μπλοκ, <laughs> το λέμε με τα αδέρφια μας σκεφτόμενοι το παρελθόν, ένα blog ζωγραφικής και ένα ζευγάρι κάλτσες. Οπότε κάπως έτσι πηγαίναν οι γιορτές. Όταν ήμουν μικρός λοιπόν, και όταν ήμουν να λέ, πολύ μικρός, θυμάμαι το πριν από το, το 1993-92, ενώ μεταξύ έχω αναμνήσεις από πάρα πολύ παλιά, αλλά αυτό σε ένα άλλο επεισόδιο, ε, εγώ το 1993 ήμουνα πέντε χρονών. Ε, 92, 4, υπολογιστή, το 88 γεννήθηκα λοιπόν. Ερχόταν στο δίπλα από εμά, είχε ένα σπίτι στο οποίο ερχόταν ένα παιδί με την οικογένειά του, Αθηναίο, και ερχόταν τα καλοκαίρια για διακοπέ. Μπομπάστο ήταν από το χωριό, οπότε τον γνώρισε γιατί τα σπίτια μα ήταν δίπλα. Ξεκινήσαμε να παίζαμε. Αυτό ήταν πιο μεγάλο από εμένα, με περνούσε 3-4 χρόνια, ήταν πιο. Και αυτό λοιπόν πρώτη φορά έφερε το. είχε μαζί του κουβαλούσε, αν λάθο, κουβαλούσε τότε. Το Atari το 2600 νομίζω ήταν. Ε. Αυτό με το ξύλινο κομμάτι που ήταν από πάνω ξύλο που είχε το joystick. Πω, πω. Και εγώ είχα πρώτη φορά ζωή μου ήρθα σε επαφή με κονσόλα, δεν είχα ιδέα, ειδικά στο χωριό η... Οι, οι επιλογέ ήταν πάρα πολύ περιορισμένε. Εδώ σκεφτείτε, κανάλια δεν είχαμε καλά-καλά. Δηλαδή, εγώ τα πρώτα μου χρόνια, τα πρώτα τέσσερα, πέντε χρόνια τη ζωή μου είχα μα πρόμαυρη τηλεόραση από αυτή με τα κουμπιά που τα πατά σαν κασέτε από το πλάι για να μπορέσει να βλέπει. Από κανάλια στο χωριό έπιανε ET1, ET2, RT1, RT2, Μέγκα και Αντένα. Τέσσερα κανάλια έπιανε όλο και όλο το χωριό. Δηλαδή σε φάση ρομαντιστήριο το έτσι. Στάρ για παράδειγμα, πρώτη φορά είδα το 2000 στη Μύρινα, στο κέντρο έπιανε, αλλά στο σπίτι μου Στάρ πρώτη φορά είδα το 2005. 6 μέσα είχα πράσει ήδη φοιτητή όταν πρωτοείδα πρώτη φορά Star. Λοιπόν, ενώ στο σπίτι μέσα. Στη μήνυ έτυχε καμιά φορά να δω και ξέρω ότι έχει ωραία παιδικά, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε ε, καταλαβαίνετε τώρα για το πόσο αποκλεισμένοι από τον κόσμο, πόσο πίσω ήμασταν και πόσο off. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που ήμασταν αποκλεισμένοι, ερχόταν με δόσει η τεχνολογία. Λοιπόν, και το παιδί αυτό λοιπόν είχε το Atari το 2600 και θυμάμαι, μου είχε κάνει εντύπωση γιατί είχε αποθηκευμένα παιχνίδια μέσα. Και είχε διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι από όλα τα παιχνίδια που είχε δεν μ' άρεσε κανένα. Μόνο ένα παιχνίδι θυμάμαι μου άρεσε και ξετρελανόμουν. Πρώτη λοιπόν, λοιπόν, όταν το πρωτό έπαιξα ήταν το 2000. 2000 όλα καλά, 1992 ή 1993. Ήταν το River Raid, Ήταν ένα πολύ απλό παιχνίδι στο οποίο έχει ένα μικρό αεροπλανάκι και προχωράς προς τα πάνω σε ένα ποτάμι και πολεμάς με ελικόπτερα, με καράβια και ο σκοπός σου είναι να περνά διάφορες πίστες. Στα δικά μου μάτια τότε, τώρα κάθεσαι και το βλέπεις και λες, έχει δύο χρώματα και ένα μαύρο που είναι τα πλοία και ένα άσπρο νομίζω ήταν τι ήταν το αεροπλάνο το δικό σου. Δηλαδή, συνολικά είχε τέσσερα χρώματα αυτό το παιχνίδι. <laughs> τέσσερα χρώματα, αλλά στα δικά μου μάτια τότε ήταν κάτι τελείω εξωφρενικό, κάτι τελείω. Mm. Και θυμάμαι, ανυπομονούσα να πάω. Είναι αυτό ο θυσμό. Γενικά, άμα μου αρέσει κάτι, κολλάω. από τότε το έχω αυτό το πράγμα. Mm. Και θυμάμαι πολλέ φορέ πήγαινα νωρί, νωρί. Το, που, 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 το μεσημέρι κοιμόμασταν. Πάντα το καλοκαίρι και μετά 5-6 ώρα πήγαινα στο σπίτι του και θυμάμαι τότε το ατάρι αυτό δεν δούλευε τόσο καλά. Και τι είχε, είχε αυτού του κλασικού καναπέδες που είχε ξύλο κάτω, αν το έχετε δει, που έχει χέρι τέλο πάντων, και τον μάγκωνε ανάμεσα. Πρώτη φορά είχα δει τέτοια πατέντα, ίσω ήταν και η πρώτη μου επαφή με πατέντε. Λοιπόν, και μάγκωνε το ατάρι ανάμεσα στον καναπέ, στο ξύλο και στο υπόλοιπο. Και για κάποιο λόγο δημιουργήσε μια πίεση και αυτό δούλευε τέλεια. Όταν το βγάζει από εκεί δεν δούλευε τέλεια. <laughs> δεν ξέρω τι πατέντα ήταν αυτή. Και θυμάμαι λοιπόν τον πρώτο χρόνο που είχα ξετρελαθεί και το δεύτερο περίμενα πώ και πώ να, να έρθει το καλοκαίρι για να έρθει ο Βασίλη και να παίξουμε μαζί παρέα τάρι. Αυτό έπαιζε και μπουζούκι τότε. Ήτανε, είχε όλα, όλα, τα πράγματα που δεν είχα δει ποτέ σε άνθρωπο, ξέρετε. Ήτανε, και αυτό ένα μικρό παιδί, είχε υπερεντυπωσιαστεί. Τι ωραία χρόνια, ήταν πολύ ωραίε εποχέ. Είχα πει στον μπαμπά μου θέλοντα και εγώ και ο μπαμπά μου το είχε ξεκόψει τότε, θυμάμαι. Λοιπόν και ναι Άρα η πρώτη μου επαφή ήταν αυτή. Ε, δεν είχα ξαναέρθει σε επαφή με το. Και συνήθω ήταν αυτοί οι Αθηναίοι που ερχόταν από τότε τα παιδιά και αυτοί μα φέρναν τις, την, επαφή με τον κόσμο. Η επαφή μα εμά ήταν το καλοκαίρι. Καταλαβαίναμε πώ λειτουργεί λίγο ο κόσμο. Παίρναμε μικρέ γεύσει από πράγματα που δεν ξέρω. Μα λέγανε, θυμάμαι πόσε φορέ τα παιδιά που ερχόταν από Αθήνα τότε και παίζαμε. Μα λέγανε πράγματα. Θυμάμαι, είχα ένα φίλο, το Γιωργάκη, ο οποίο αυτό είχε πάει Πού είχε πάει Κιλκής ήταν, πού ήταν. Ερχόταν το καλοκαίρι. Κάμε παρέα μέχρι τώρα όταν έρχεται. Λοιπόν, καλύτερο τώρα είναι στο Κιλκή. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθο. Και θυμάμαι μου είχε πει τότε όταν είχε βγει ο Τιτανικό που πήγε στον κινηματογράφο. Εγώ δεν ήξερα καν τον κινηματογράφο. Ξέρει, σε φάση μου περιέγραφε και ότι είχε πάει και το είχε δει. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό. Τέλο πάντων, στο διατά αυτά. Ε, πέρασε ο καιρό, περάσαν τα χρόνια. Πάλι εγώ επαφή δεν είχα πέρα από τι κλασικέ. Θυμάστε εκείνα τα, τα, τι κονσόλε χειρό που ήταν τα τουβλάκια που ξεκινούσαν με τέτρι και. Είχε, οι πρώτε κονσόλε είχαν μόνο τέτρι και όχι το Game Boy, το άλλο το κλασικό που ήταν πολύ πιο φθηνό από το Game Boy που είχε μόνο ένα παιχνίδι. Και μετά είχαν βγει και τα άλλα που είχε και επάνω. Δηλαδή σε φάση είχε κεράλι ράλι, και τέτοιο. Δύο παιχνίδια είχε όλα και όλα. Ένα τέτρι το μετά το εξελίξανε. Βάλανε και άλλα mod μέσα με πιο περίεργα τουβλάκια και τα ραλάκια εκείνα που ήταν με τα συνολικά 3, 4, 5, 6, 7 ή 7 ή 8 κομμάτια. Πάζλ. Αυτή ήταν η 7 η 8 κομματια παζλ αυτη ηταν η υποφη μου με το τέτοιο. Μέχρι που ήρθε ο καιρό, και το θυμάμαι σαν χθε, γιατί είναι η πρώτη φορά που πραγματικά. Θα σα το εξηγήσω. Θα προσπαθήσω να σα το εξηγήσω. Δεν ξέρω αν το έχετε το βιώσει ποτέ κι εσεί. σω. Λοιπόν, αυτή ήταν η επαφή μου μέχρι και που τέλειωσα το δημοτικό και την πρώτη γυμνασίου. Στην πρώτη γυμνασίου το καλοκαίρι, εγώ τα πρωινά πήγαινα και δούλευα οικοδομή. Έτσι ήταν η πρώτη μου, μου δουλειά, ήταν αυτή η οικοδομή στα πλακάκια. Πήγαινα με ένα μαστόρα και βάζαμε πλακάκια. Και τα απογεύματα είχα φτιάξει, είχαμε φτιάξει μια ομάδα βασικά δύο ομάδες, Εγώ είχα τη γυναική ομάδα. Είχα σκεφτεί τώρα πόσο μπροστά ήμουν τότε παιδί. Πρώτη γυμνασίου είχα φτιάξει γυναική ομάδα ποδοσφαίρου και ήμουν αρχηγό τη εγώ. Ο αδερφό μου είχε φτιάξει με του φίλου του μια τέτοια και παίζαμε μεταξύ μα. Γιατί θυμάμαι, είχα πάει και είχα δει ε, κάποιε φίλε μου τότε που ήμασταν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο μαζί και είδα ότι ξέραν να παίξουν μπάλα και ήταν και καλέ. Και είχα την, την, ιδέα να φτιάξω μια γυναικεία ποδοσφαίρα, μια γυναικεία, γυναικεία κοριτσίστηκε τέλο πάντων και είχαμε κι άλλα αγοράκια και κοριτσάκια μα. Η δικιά μου είχε πιο πολλά κορίτσια. Και... Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Παίζαμε, δηλαδή δεν ιστορούσε κανένα σε τίποτα και μου έκανε ήταν πολύ ωραίο. Τέλο πάντων, τα καλοκαίρια λοιπόν, το καλοκαίρι εκείνο το συγκεκριμένο του 1900, όχι ήταν, ναι. εγώ πήγα για το γυμνάσιο το 1999, η πρώτη μου μέρα ήταν η τι... όχι το 2001 ήταν αυτό, το σεισμό ήταν, το 99 στο σεισμό, ναι. Το 99 λοιπόν ήμουν, ναι, πρωτη γυμνάσιο γυμνασίου, 99-2000, το καλοκαίρι του 2000, 24 χρόνια πριν έγινε αυτό, είναι το μεταξύ, 24 χρόνια πριν. Ε, Ένα από αυτού του παλιού καλού φίλου που ερχόταν τα καλοκαίρια και παίζαμε μαζί, που του ήξερα από τέτοιο, είχε φέρει PlayStation 1. Το PlayStation 1. Ε, εγώ σε αυτόν το είχα δει τότε πρώτη φορά, το 2000. Και ο συγκεκριμένο το είχε κρακαρισμένο. Ο αποτέλεσμα να έχει φέρει άπειρα παιχνίδια. Άπειρα παιχνίδια. Έτσι λοιπόν, άμεσα στο πω, λίγο, πάω ένα απόγευμα στο σπίτι του, μαζευτήκαμε και άλλα παιδιά και αράξαμε. Και αυτό μα έδειχνε τα παιχνίδια που είχε και τέτοιο. <laughs> και θυμάμαι τότε που χαρακτηριστικά πρέπει να είναι ένα παιχνίδι, ήταν ένα που σκότωνε Γερμανού. Ήταν σε φάση FPS. Ε, το Μάρτυρ, όχι το, πώς Πώ λεγόταν. Κάπω έτσι νομίζω. Κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρο αν είναι αυτό ή όχι. Αλλά αυτέ είναι οι αναμνήσει μου από το παιχνίδι. Ξέρω ότι ήταν ένα FPS γερμανικό. Ότι ήσουν να έκανε πίστε. Έμοιαζε σαν τον Golden Eye, Το που έχω δει μετέπειτα στο Nintendo. Αλλά κάτι παρόμοιο σκεφτείτε. Αλλά νομίζω Martyr πρέπει να λεγόταν. Whatever. Με αποτέλεσμα να παίζω. Και μου έδωσε να παίξω κιόλα. Και ήμουν σε φάση. Είχα ξετρελαθεί. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε τώρα ένα δωματιάκι στο οποίο έχει μόνο μία τηλεόραση, το PlayStation από κάτω, το κρεβάτι του από το πλάι. Και εμεί καθόμασταν στο πάτωμα, στο κρεβάτι είχαμε ρε παιδί μου, και παίζαμε με τη σειρά. Το φω είχε κλείσει όλα τα φώτα μέσα στο σπίτι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Και ήταν ανοιχτό το. τέτοιο, ήταν ανοιχτό το. Πώς το λένε, ήταν ανοιχτό το PlayStation μόνο και τίποτα άλλο. Οπότε όλη αυτή η ατμόσφαιρα, όλο αυτό το πράγμα ήταν και θυμάμαι χαρακτηριστικά με το που τελειώνω, δύο ώρες μας πήρε όλο αυτό, εγώ τά ήθελα να πάω για μπάλα είχα πάει κατά τι 5 η ώρα, 5.30, κατά τι 7.30, 8 παρά ε, έφυγα. Με το που ανοίγω την πόρτα και βγαίνω έξω στο φως, γιατί είχε πολύ φως, ήταν καλοκαίρι, είχε 7.30 ώρα, ήταν μεσημέρι, απόγευμα, καλό απόγευμα, δηλαδή ο ήλιος ήταν στα πάνω του. Με το που βγαίνω έξω, ένιωσα αυτή την πρώτη θολούρα. Δεν το έχω ξαναβιώσει. Δηλαδή, δεν ξέρω να μπορείτε να το διανοηθεί, Είναι σε φάση τόση ώρα έβλεπα μια οθόνη η οποία είχε όλα τα γραφικά που είχε στο PlayStation και ήταν με το που βγαίνω έξω. Με το που βγαίνω έξω, ήταν σαν να, σαν να φεύγω από ένα μέρο Σαν να βγαίνω μέσα από ένα παραμύθι, σαν να από κάτι. Και, και ήταν η αίσθηση τη όραση πάρα πολύ εντονή αυτή, δηλαδή. επειδή μου να φεύγω μέσα από μια μπάλα, μέσα από μια φούσκα, να το θέσω απλά, και να ξαναβγαίνω στον πραγματικό κόσμο. Και ένιωσα λίγο σε φάση, σε φάση. Τι γίνεται, δηλαδή. Έβλεπα τόση ώρα την οθόνη, σκοτάδια παντού και αυτά, και μετά περνά... αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, ήταν σαν να, από, να βγαίνω από ένα παραμύθι, από κάτι μαγικό να ξαναπερνάω στην πραγματικότητα. Δηλαδή, το τόσο έντονο αυτό το συνέστημα. Δηλαδή, τόση ώρα και τα μάτια μου είχαν προσαρμοστεί στην οθόνη του PlayStation, ξέρετε. Και μετά είναι αυτό το. Τι έγινε τώρα, Πού ήρθα, Πού βγήκα. Δηλαδή, και είμαι κάπου εκεί, σκάλωσα. Λέω, Όπα, τι έγινε τώρα. Τέλο πάντων, πέρασε καιρό, περάσανε κανένα δύο χρόνια, τρία. PlayStation δεν είχα ξαναπέξει. Μέχρι που ο τότε σύζυγο τη ε, μου, αυτό ήταν στο, στο Κόσοβο, ήταν σε, από, αυτού αυτούς που πηγαίνανε μετά τον πόλεμο και κάνανε ένα κομμάτι θητείας και αυτά. Και όλοι όσοι πηγαίνανε τότε στο Κόσοβο, είχαν το 2000, 2001, 1999, όλοι είχαν PlayStation, δηλαδή το πρώτο πράγμα που πήγαινε εκεί αγοράζες PlayStation. Και θυμάμαι τότε η νονά μου μετακόμιζε, είχα λάζαν σπίτι και πιστεύω σίγουρα τα κλασικά σε φάση με παίρνει ένα τηλέφωνο, ένα, και μου λέει, έλα, έλα, σε θέλω. Και πάω και μου δίνει ένα κουτί, βασικά δύο κουτιά. Λέει, άνοιξε το. Ανοίγω και παθαίνω ένα εγκεφαλικό, ήταν το PlayStation 1, το οποίο ήταν και τσιπαρισμένο, κλασικά τέτοια. Και είχα πάθει σοκ και μαζί με το PlayStation 1, μου έδωσε και μια τιμονιέρα. Εντάξει, εκεί είχα πάθει πραγματικά σοκ. Μαζί με το PlayStation είχε τρία παιχνίδια, ο, κανένα ο original, είχε το το Γκραν Turismo, αλλά το τσιπάκι και η γραφή του έπαιζε μόνο κάποιε συγκεκριμένε πίστε. Για κάποιο λόγο ήταν σαν να ήταν μισό το παιχνίδι, ενώ δεν τα είχε όλα. Δηλαδή, έπαιζε κάποιε συγκεκριμένε πίστε, αλλά με ένα μαρκούρι αυτό. Ήταν και αυτή η κλασική μουσική πίσω που έπαιζε. Που, που. Εν τω μεταξύ, να τώρα μου έρθει και άλλη μια ανάμνηση. Θα σα πω, πριν από αυτό, πριν από αυτό, για ένα μικρό διάστημα, πολύ μικρό, το 1999, το 1999. Είχαν φτιάξει ένα Ιντερνετ καφέ στο, σπί, στο χωριό. Γιατί είπα ήταν η μόνη μου παφή, αλλά τώρα που το λέω, μου έρθει στο μυαλό γιατί θυμήθηκα τον ήχο από το από το, από, το τέτοιο, από τον Γκράντ Τουρίσμο που έκανε και μου έρθει ανάμειξη. Είχαν φτιάξει ένα Ιντερνετ καφέ. Πολύ ό,τι είναι. Αλλά είχα πρώτο πάει, εντωμεταξύ τότε και εμεί τα, τα λεφτά μα τα μετρούσαμε, και είχα μαζέψει λεφτά και είχα πάει. Και σκεφτείτε τώρα ένα internet καφέ που ήταν μόνιμο άδειο γιατί στο χωριό δεν ξέραν τι είναι αυτό και δεν πήγαινε κανένας. Και πάω και Αυτό που τα δουλεύει μετέπειτα καθηγητής μου πληροφορικής στο σχολείο, στο γυμνάσιο, ε... με έβαλε να παίξω το WRC ήτανε, rally ήτανε, σαν το WRC ήτανε σε φάση. Και ναι αυτό ήτανε. Μια φορά πήγα, έπαιξα αυτό, ναι περνάει, γίνεται αυτό με το Playstation, ε... Το οποίο παίζει να ήταν και πιο πριν αυτό με το Ιντερνετ Καφέ, ναι. Τέλο πάντων, είναι λίγο μπερδεμένο αυτό στο κεφάλι μου, αλλά ναι, οκ. Okay. Και μετά μου δίνει το PlayStation, έχει τον Grand Turismo, τα Lara Croft, τα οποία τα είχα φτάσει μέχρι ένα σημείο και μετά δεν. Και το Metal Slug. Καταλαβαίνετε ποιο παιχνίδι μου άρεσε περισσότερο από όλα. Το Grand Turismo και το Metal Slug. Και είχε και το FIFA 2004. Όχι, το 2004 ήταν μετά. Όχι, γιατί είχα το FIFA 2000. Όχι, δεν είχα το FIFA. Ποιο είχα. Το 2002. Ένα FIFA είχε. Παίζει να ήταν το 2002 και να το έχω συνδυάσει με το 2004 όταν ήμασταν φοιτητέ που λέγαμε για το, προ, για το προ, και το. Ναι, τέλο πάντων. Είναι λίγο μια περίεργη περίοδο εκείνη στο κεφάλι μου. Αλλά είχε και ένα ποδοσφαιράκι. Οπότε είχε Lara Croft, Grand Turismo, γιατί θυμάμαι παιχνίδια, είπα τρία παιχνίδια και είναι εντάξει τώρα Λάρα Κροφτ, Γκραν τουρίσμο, Μεταλ Slug, Metal Slug και ποδοσφαιράκι. Το πήραμε μετά το ποδοσφαιράκι. Τέλο πάντων, το ποδοσφαιράκι είναι μια τέτοια, αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε και ένα ποδοσφαιράκι γενικά. Τέλο πάντων, και πάω στο συνδέα με τον αδερφό μου. Τότε στο σπίτι είχαμε την κεντρική τηλεόραση 21 inches, μια Philips. Και είχαμε μια στο πινοδομάτιο των γονιών μου αυτέ τι Philips. Δεν ξέρω πώ τι ξέρετε. Αυτέ που σου πιάνανε από πάνω και τι μετακινούσε. Μια 14. Που το μεταξύ βλέπω τώρα την οθόνη μπροστά 21 inches και λέω 14 inches τότε. Το συνδέα με πάνω. βάζουμε με τον αδερφό μου και ξεκινάμε. ξεκινάμε. Ο μικρό, ο τρίτο, γιατί ήταν μωρό τότε, ήταν πόσο ήταν, 3 τριών χρονών. Και πάντα ζήλιο, ερχόταν να μα έλεγε θέλει και αυτό να παίξει και καλά. Και το δίναμε. ήταν αυτό το κλασικό με τα αδέρφια που εμεί παίζαμε και είχαμε κι άλλο κοντρόλερ. Και το δίναμε και έκαναν ότι παίζει κι αυτό. Αλλά δεν ήταν συνδεμένο επάνω. Πώ να δημιουργήσει ψυχολογικά στα αδέρφια σου, ακόμα με το κομπανάκι. Λοιπόν, και αρχίζουμε και παίζουμε, παίζουμε, παίζουμε. Λοιπόν, κλασικά με τον αδερφό παίζαμε το ποδοσφαιράκι. Ήταν ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Το μεταξύ στο χωριό είχαμε παλιά, μετά τα σταματήσανε, ε, τα κλασικά, τα ηλεκτρονικά, τα οφάδικα. Ε, είχε κάποια παιχνίδια, αλλά ξέρεις αυτό ήταν πάντα ακριβό. Δηλαδή, εγώ τα είχα λίγο αυτό, γιατί τα έβλεπα. Και επειδή τα λεφτά τα μετρούσαμε πραγματικά τότε, δεν είχα να δίνω 50 άρικα, 50 δραχμές και 100 δραχμές. Μετά έρθαν τα ακριβά με 100 δραχμές. Και μου είχε μείνει, δηλαδή πήγαινα και έβλεπα τους άλλους να παίζουν και δεν έπαιζα. Θα σας πω και γι' αυτό κάποια άλλη ιστορία. Και... Αλλά ήταν εντυπωσιακά. Πω, τι ωραία χρώματα. Ξέρεις τώρα στο, στο, μυαλό ένα παιδιού που δεν έχει επιρροές, ρε μου. Δεν έχει πράγματα πάρει από το... Δηλαδή δεν ξέρει τι γίνεται στον κόσμο γύρω του. Ε, όλα αυτά τα, τα χρώματα, είχη, τα, το περίεργο gameplay, πράγματα... Είναι σύνοτι παιδί και οτιδήποτε είναι παιχνίδι τόσο εντυπωσιακό, είναι σε φάση, ξετρελαίνεσαι. Ε. Για μένα ήταν. Σκάγανε, σκάγανε πράγματα στο κεφάλι μου. Ε, Τέλο πάντων, και παίζαμε τον αδερφό μου το Metal Slug, γι' αυτό είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Γιατί το έχω στα τότε, ήταν η πρώτη, πρώτη κονσόλα που πήρα στη ζωή μου και η τελευταία για πολλά χρόνια. Εντάξει, πρώτη και τελευταία κονσόλα για πολλά χρόνια λοιπόν και μέχρι που αγόρασα το PlayStation 4 δηλαδή από το 1 πήγα στο 4 Αλλά μπορεί να έρθουν και άλλες να μην το παράλληλο θα δούμε γιατί συνήθως επικεντρώνω σε ένα σημείο και ξεχνάω τα υπόλοιπα Τέλο πάντων το είχαμε σαπίσει με τον άνθρωπο μέχρι να περάσω φετιτής και τώρα καθόμουν και σκέφτομαι για ποιο λόγο δεν πήρα το PlayStation μαζί μου όταν ήμουν φοιτητή. Και το άφησα στο χωριό. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ποτέ μου δεν σκέφτηκα για ποιο λόγο το έκανα. Μάλλον επειδή ήθελα να επικεντρωθώ στο διάβασμα και καλά, το πλαίσιο το άφησα πίσω και δεν το πήρα ποτέ. Και κάθε φορά για ποιο λόγο το έκανα αυτό. Τέλο πάντων, ναι, πάω φοιτητή και φοιτητή, παίρνω το πρώτο μου λάπτο που θυμάμαι, δεύτερο εξάμενο, με το πρώτο φοιτητικό επίδομα. Με το, με το, πρώτο φοιτητικό επίδομα, 1000 ευρώ ήταν τότε το στεγαστικό που δίνανε για κάποια νίκη και αυτά. Ε, πήγα και πήρα ένα Acer Aspire. Πάντα πήγαινα και πήρα πήγα ό,τι πιο περίεργο υπάρχει. Ποτέ δεν πήγαινα με το ρεύμα γάμα, το μικρός, μικρό. Δηλαδή και το κινητό μου που είχα τότε και τα τέτοια, όλα ήταν ό,τι πιο περίεργο υπήρχε στον κόσμο. Ποτέ δεν πήγαινα σοβαρά. Είχα πάρει ένα Acer Aspire, το οποίο ήταν μονοπύρινο, αλλά είχε σεντρίνο επεξεργαστή. Η Σεντρίνο οι επεξεργαστέ είναι σαν μια μαύρη τρύπα στην ιστορία των υπολογιστών. Ενώ είχαν όλα τα φόντα να γίνουν, δηλαδή σκεφτείτε ο δικό μου Σεντρίνο, ο οποίο ήταν 1,7 GHz τότε, κόντραρε άνετα τον υπολογιστή ενό φίλου μου, ο οποίο είχε 3 GHz Intel Pentium 4. Το χτυπούσε για πλάκα και παρόλο που δεν είχε τρελαγραφικά, παίζαμε τα ίδια παιχνίδια και τα δικά μου τα σηκώνα και πιο άνετα. Δηλαδή. Έβαζα, θυμάμαι όταν πρωτοέβαλα Linux το 2007, τα, τα τρέχει όλα σφαίρα. Δηλαδή ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό υπολογιστή. Ήταν η πρώτη μου αφοβή με λάπτοπ και επειδή πάντα ήθελα υπολογιστή. Στο σχολείο είχαμε, αλλά στο ηλικίο ειδικά, αλλά του είχαν προπλησμένου. Και εγώ πήγαινα, θυμάμαι τότε. Τώρα μου έρχονται ιστορίε. Θυμάμαι, να ξαναγυρνάω στα χρόνια του ηλικίου πριν να περάσω φοιτητή. Λοιπόν, στο σχολείο του Δημοτικού είχαμε ένα με Windows 98, αλλά δεν είχαμε παιχνίδια. Ήταν ξέρεις, μόνο ζωγραφική που παίζαμε κι αυτά. Στην 5η, 6η δημοτικό μα τον είχαν φέρει. Και τότε ξέρει, ήμασταν 100 παιδιά πάνω από ένα υπολογιστή. Ποιο να πρωτοκάτσει. Και πάω στο γυμνάσιο. Και στο γυμνάσιο, στο εργαστήριο πληροφορική, είχε του NT του 95, 95 και 93 δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σε αυτό. Ξενέρα ίδια, ξέρει από το δημοτικό. Με από Windows 98, από Windows 98 φτάσαμε, πήγαμε πίσω στα NT. Μετά στο Λύκειο, είχαν τότε, θυμάμαι, σε κάθε αίθουσα από υπολογιστή, αλλά το είχαν κλειστό. Και επειδή εγώ καθόμουν για ενισχυτική, τι έκανα τώρα. Παράλληλα, είχα ξεκινήσει επειδή όταν πήγαινα στη Μίρινα ήρθα σε επαφή με τον περιοδικό τύπο. Και έπαιρνα περιοδικά, έπαιρνα τέτοια. Δηλαδή, φανταστείτε, ίσω. Δεν εξηγούνται πολλά πράγματα για τον χαρακτήρα μου και για τον εαυτό μου. Αυτή η δίψα που είχα για μάθηση. Γιατί, όντα όλα μου τα χρόνια σε ένα αποκλεισμένο μέρο γενικά και δεν είχα πρόσβαση σε πληροφορίε, ήμουν ε, περίεργο για τον κόσμο, ρε παιδί μου. Οπότε με το που ήρθα σε επαφή σε μέρο που ήταν λίγο πιο άνετο από. Η Μύρρινα ήταν πρωτεύουσα. Δηλαδή είχε τα πάντα που στο χωριό δεν τα ονειρευόμασταν ποτέ. Και για να πάμε Μύρρινα, όταν ήμασταν παιδιά, δεν πηγαίναμε σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, για μα ήταν μεγάλο πράγμα να πάμε στη Μύρρινα από το χωριό πηγαίναμε και δύο φορέ το χρόνο, μη σα πω, σύνολο. Δηλαδή ήταν το μαγικό μέρο, 24 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό, μεταξύ. Για φανταστείτε πόσο αποκλεισμένα ήταν τα παιδικά μου χρόνια γενικά. Λόγω, εντάξει, ο μου δούλευε, ξέρει, δεν πηγαίναμε και τόσε πολλέ βόλτε. Ε, και άρχισα να, να, βλέπω, ξέρεις, διάβαζα το, 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 ποιο ήταν το PC World τότε, το, το RAM, όλα αυτά τα ωραία περιοδικά, καλά focus τέτοια έπαιρνα. Και σε κάποια από αυτά νομίζω στο PC World ήταν, είχε, είχε CD. Και επειδή, για, δεν θέλω να λέω ψέματα, τα, είναι τα μόνα πράγματα από παιχνίδια που έφερα μαζί. Λοιπόν, Λοιπόν, θα σας δείξω τα παιχνίδια τα οποία είχα πάρει από περιοδικά τότε και ήταν για υπολογιστή αλλά εγώ επειδή δεν είχα υπολογιστή δεν μπορούσα να τα παίξω πουθενά. Και όταν βρήκα υπολογιστή, τότε στο σχολείο λοιπόν, είχαν στου υπολογιστέ παροπλισμένου σε κάθε τάξη. Είχε και καλά που είναι υπολογιστή, γιατί ήμασταν πειραματικό σχολείο, υποτίθεται. Και εγώ πήγαινα στα κρυφά, στην ενισχυτική, όταν δεν με έβλεπε κανένα, του άνοιγα και έβαζα μέσα το Fallout. Έπαιζα Fallout. Ψιλο και καλά γιατί φοβόμουν να μην με πιάσουν. Οπότε ξέρει, το άνοιγα, το κλείνα, το άνοιγα, το κλείνα. Δεν μπορούσα να κάτσω. Λοιπόν, ήταν το Computer Games. Δεν ξέρω πώ το θυμάστε. Λοιπόν, το Computer Games το βλέπετε κιόλα. Fallout. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που πήρα. Που πήρα από περιοδικό για αυτό το, με, το φορά έχω μεγάλο ερώτα, έτσι. Τα έχω τερματίσει άπειρε φορέ. Ορίστε. <sighs> αυτό, αυτό ήταν το πρώτο. Αυτό ήταν το πρώτο από, από, από περιοδικό. Ήταν η μόνη επαφή που μπορούσα να έχω, έτσι. Τορτούγκα. Το έχω αυτό όταν στο Λύκειο, στο Λύκειο τρίτη ηλικίου, στο καλοκαίρι τη τρίτη ηλικίου, και μετά όσο ήμουν φοιτητή παράλληλα, και στο δικό μου τον υπολογιστή τα είχα περάσει αυτά. Δούλευα σε ένα πρακτορείο προπό. Δηλαδή άφησα την οικοδομή στο, στο Τρίτη Λυκειού γιατί μέχρι τότε δούλευα οικοδομή τα καλοκαίρια και στο πρακτορείο προπό το είχα περάσει αυτό. Αυτό και αυτό. Αυτό. Το. το. το UFO Aftermath. Λοιπόν. Και τα έπαιζα και στο δικό μου τον υπολογιστή προφανώ αλλά τα έπαιζα και στο στο πρακτορείο, όταν είχε χρόνο, καθόμουν να έβαζα τσουκ τσουκ και παίζα. Τι ωραίε εποχέ. Εν τω ήταν αυτή η ανάγκη να παίξει, να χαρεί και δεν είχε μεγάλη πρόσβαση σε πολλά πράγματα. Οπότε όταν έβρισκε πρόσβαση, του βγάζες τα μάτια. Δηλαδή, αυτά, ειδικά το τορτούγκα, το αγαπούσα, το αγαπούσα τρελά. Είχε ωραίε ναυμαχίε, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Έβαζε τα κανόνια σου ανάλογα αν ήθελε να σπάσει τα κατάρτια του άλλου, έκανε εμπόριο, έκανε. Ah, τι ωραία που ήταν το Τορτούγκα. Και καλά, αυτό, αυτό, αυτό ήταν τέλειο. Ήταν η πρώτη φορά που είχε ομάδα με τέσσερα άτομα. Καλά, πρώτη και δεν είχα και επαφή ξανά εγώ. Λοιπόν, ε, τέσσερα άτομα και έπαιρνε του παίχτε σου και έκανε εξερευνούσε πίστε. Έμεινε σε. τι όμορφα που ήταν. Πω, πω, ωραία χρόνια. Και μετά, όταν φοιτητή, λοιπόν, όταν φοιτητή, είχα και αυτά, θυμάμαι, και έπαιζα στο λάπτοπ. Η τότε φίλη Κενίν Κουμπάρα μου μου είχε δώσει, αυτή έπαιζε πάρα πολύ η Λάρα Κρόφτ και τα παλιά τα Λάρα Κρόφτ και έπαιζε και χάλο. Ε, ε, και μου είχε δώσει το χάλο το πρώτο σε CD, σε σπασμένα, καλά σπασμένα παίζαμε τότε, να το παίξω. Δηλαδή, το πρώτο μεγάλο FPS ήταν το Halo, είναι η αλήθεια. Ήμουνα κι εγώ ένα από αυτού. Εγώ το έπαιξα στο PC όμω. Και τότε ήταν η χρυσή εποχή του Γαμάτο, τη πειρατεία. Τι ωραία χρόνια, είχα κατεβάσει το Civilization από τα μεγάλα μου καψίματα, το Civilization το 3. Οι κολλητοί μου παίζαν το Age of Empires, το 2, αν θυμάμαι καλά. Όχι το Age of Empires, ψέματα, το Medieval το 2. Το Medieval το 2, νομίζω, νομίζω. Το Medieval το 2. Και εγώ ξεκίνησα να παίζω το Civilization, το 3. Αυτοί παίζαν αυτό. Το δικό μου δεν του σήκωνε το Medieval τόσο καλά. Εγώ παίζα Civilization το 3 και θυμάμαι πόσα μερόνυχτα πέρασα Ποσά μερόνυχτα, γιατί τα turn-based είναι το μεγάλο μου τέτοιο, γι' αυτό δεν πατάω και με το, φωλα... με το τέτοιο, με το Baldur's Gate. Όταν είναι third Base το παιχνίδι, σε μένα λειτουργεί χάνω το χρόνο. Δηλαδή μπορεί να περάσουν 10 ώρε. και ακόμα εγώ να παίζω και να μην καταλάβω τι έχει περάσει. Δηλαδή ο χρόνο χάνεται για μένα, εξαφανίζεται, σαν να ανοίγω μια μαύρη τρύπα και να μπαίνω μέσα. Λοιπόν... Τι ωραίε εποχέ. Εν τω μεταξύ, θα προσπαθήσω να το κάνω edit αύριο το πρωί, πριν να το ανεβάσω σε εσά το Σάββατο. Λοιπόν, και θα σα βάλω και gameplays από πίσω μου αύριο από τα συγκεκριμένα παιχνίδια, για να καταλάβετε τι λέμε. Τι λέω και πώ ήταν η φάση. Και το Civilization, ρε φίλε, πόσο τα αγαπούσα. Το Civilization. Δηλαδή, αν μου έλεγε από όλα αυτά τα παιχνίδια, ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι των εφηβικών σου χρόνων, γιατί τότε είχα περάσει πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου, 2005 2006 7 το Civilization το 3. Το, το, οποίο τότε το έπαιξα πειρατικό και μετέπειτα το αγόρασα 15 φορέ. Σε να έβρισκα, το έκανα δώρο. Δηλαδή, πραγματικά, όπως στην εποχή του Steam, πολύ καθυστερημένα βέβαια, εντάξει, αλλά όταν έχει 200 ευρώ για να πληρώσει και του λογαριασμού και να ζήσει το μήνα, εντάξει, τα, τα μετρά, θα πούμε και άλλα πράγματα και περιπληρωτή, θα μιλήσουμε και για άλλα. Γενικά mm. είναι αυτό που ξεκινά και βγαίνουν, βγαίνουν, βγαίνουν οι αναμνήσει. Civilization. Απίστευτο το civilization. Απίστευτο το civilization. Και μετά με του φίλου μου, στο MUD αυτό, γιατί έχω μπει ήδη στο τρυπακί, ξεκινήσαμε το Angel of Paris. Και τι κάναμε τώρα έτσι. Ήταν και η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή να φτιάξουμε land party. Για του παλιού θυμάστε, για του καινούριου, όσοι είστε μικροί από τα land party, εσεί τα ξέρετε, πάτε online. Τότε η επαφή, το land party δεν ήταν να πούμε online, γιατί το Ιντερνετ χαροπάλευε. Ήταν η χρυσή εποχή τη πειρατεία, αλλά δεν είχαμε όλε σύνδεσει. Όλοι, όλοι κλέβαμε του γειτονέ μα. Λοιπόν, οπότε ήταν δύσκολο να μαζευτούμε να τα στήσουμε τόσο τέτοιο. Και όλα τα παιχνίδια είχαν κελάνε μέσα. Σαν επιλογή, σαν κατάλογο από το πλάι, έχει και Εσύ σύνδεσαι Ethernet με Ethernet τον υπολογιστή σου με τον υπολογιστή του αλλού ή με το modem, αν υπήρχε κάποιο modem διαθέσιμο. Από όλου μου του φίλου, μόνο ο Αντώνη είχε. Τον είδατε, τον βλέπετε σε κανένα live. Λοιπόν, αυτό είχε Ιντερνετ. 360 kbps ήταν τότε. είμαι KBPS. KBps, τι ήταν, αυτό, 360 μετά πήγε 720, έτσι τα μεγαλώναν εδώ πέρα. <Λε> λοιπόν, και ήταν από αυτά τα μοντεμάκια του ΟΤΕ που είχε τα USB, τα τέτοια ήταν το ίντερνετ με USB, δεν έπαινε Ethernet στον τέτοιο. Γιατί τα πρώτα τέτοια με ίντερνετ ήταν με USB νομίζω, τα, τα Konex, τι ήταν αυτά, τα, τι τα Thompson, τα θεϊκά, τι ωραίες εποχές, <laughs> τα σπαγαμό όλα αυτά όταν μπορούσαμε. <laughs> και τι κάναμε, πήγαμε πάρει ένα bridge, ένα land bridge, Πήραμε Ethernet και είχαμε μαζευτεί όλοι με τα laptop μας, θυμάμαι στο σπίτι του Αντώνη και παίζαμε Age of Mythology. Μεγάλη κα καούρα με το Age of Mythology. Τρελό! τρελό. Βούλαμε! Βου, βουφοργός! Oh, το Age of Mythology. Μετά το Civilization, εγώ το τα παίζα ταυτόχρονα, αλλά το, το Civilization ήταν το μεγάλο μου single player, μεγάλη μου single player αγάπη το Age of Mythology ήταν ε, ό,τι πιο διασκεδαστικό με φίλους. Εγώ παίζα πάντα Atlanteans, γιατί μ' άρεσε να απομονωθεί. δεν μ' άρεσε να είμαι σε Ήπειρο, γιατί πάντα ο Αντώνης ήταν πάρα πολύ γρήγορα και έκανε πόλεμο κατευθείαν και εγώ πάσχιζα. Οπότε ήθελα να απομονωθώ και όταν ήθελα να βγαίναμε καράβια τους γάμους από τη θάλασσα. <laughs> <laughs> Γι' αυτό έπαιζα πάντα Atlanteans, <laughs> <laughs> Γιατί σε φάση <laughs> μετά είχα τα καράβια και τους έκλεινα εγώ τα λουμάνια, τους έκλεινα και μετά πήγαινα εγώ και τους ε, ήταν ωραίε εποχέ. Και θυμάμαι είχαμε συνδέσει πάνω στο bridge όλη τα Ethernet. Άλλο στο κρεβάτι, άλλο στο πάτωμα, άλλο στο γραφείο. Είχαμε σκορπιστεί πώ ήμασταν εγώ, η Χριστίνα, ο Αντώνη ε, και το όλοι τέσσερα άτομα. Συνδεδεμένοι το bridge μέσα στο modem του Αντώνη και παίζαμε λάθη. Και, πω, και μετά πηγαίναμε, είχαμε τότε στο web. Web ήταν, το Web ήταν σαν να το καφέ στην Ναβαρίνο και από κάτω και όλα μας τα τέτοια πηγαίναμε εκεί και λιώναμε. Πηγαίναμε και λιώναμε, παίζαμε λανάκια αμέτρητα. Πόρε τι ωραία χρόνια. Τώρα τα σκέφτομαι και μελαγχολώ και χαίρομαι γι' αυτά. Είχα ξεχάσει πόσο ωραία ήταν αυτά τα χρόνια. Δηλαδή τα φοιτητικά μου χρόνια παίζει να ήταν, ήταν ό,τι καλύτερο. Τι όμορφο πράγμα. Δηλαδή όλα μας, τέσσερα χρονάκια που ήμουν στη Θεσσαλονίκη και τίμινα, μετά πήγα καβάλα, μετά ξεκινάει ένα άλλο chapter στη ζωή μου στο gaming. Λοιπόν, αυτά τα χρόνια από το 2005 μέχρι το 2009, ναι, μέχρι το καλοκαίρι το 2009, τον Ιούνιο του 2009 που έφυγα μετά και πήγα καβάλα, Ιούλιο ήμουν στην καβάλα το 2009 για δύο χρόνια, Λοιπόν, ήταν όνειρο. Και μετά από ότι πήγαινα στην Θεσσαλονίκη, τα στείναμε και πήγαμε στο. ήταν σαν σημείο συνάντηση στο web. Δηλαδή πηγαίναμε και κάναμε LAN. Παίζαμε. Δηλαδή ήταν μέσα σε όλα τα happening. Ένα από τα πράγματα που το κάναμε πάντα είναι να πάμε παίξουμε στο Internet Cafe. Μετά ήρθαν και άλλα παιχνίδια. Δηλαδή το. Τότε εκείνη την εποχή είχα δοκιμάσει και το PlayStation, το 2 μου το είχε δανείσει ο Τόλης. Στο PlayStation 2 είχα παίξει το Devil May Cry, που ήταν η εισαγωγή μου στα Hack and slash. Δεν είχα ξαναπέξει Hack and slash, είναι η αλήθεια ποτέ. Και το πρώτο μου ήταν το Devil May Cry το 3. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και μου είχε δώσει και το Wii, και όταν ήμουν αφιτητής. Και είχα παίξει το το Legend of Zelda, το Dark Light Princess, ποιο ήταν αυτό με το Λίκο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το ότι ήμουν μια κοπέλα. Ήταν αυτέ τι σχέσει, ξέρεις, τηλέφωνα, ιστορίε στον άλλο, Και εγώ γενικά ήμουν πάνω από το κινητό. Δηλαδή δεν θα άφηνα το κινητό χωρί να απαντήσω. Πάντα ήμουν σε φάση. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να γυρίζω μία η ώρα το μεσημέρι από τη σχολή και τι είχα κάνει τότε, επειδή δεν είχαμε ίντερνετ, είχα κατεβάσει από τη σχολή, από την νησίδα, είχα κατεβάσει το χάρτη. Από τότε παίζαμε με το χάρτη μπροστά. Είχα κατεβάσει το χάρτη σε ένα wallpaper με όπου είναι οι καρδιέ. Ήθελα να μεγαλώσω τη ζωή. Και μου δείχνει που είναι οι καρδιέ στο χάρτη. Και το είχα βάλει, είχα το λάπτοπ, το δικό μου, είχα βάλει το χάρτη μπροστά στι εικόνε και καθόμουν να έβλεπα το χάρτη τώρα από το λάπτοπ για να φανταστείτε έτσι, ούτε κινητά με τέτοια, δεν υπήρχαν αυτά, τα κινητά μας ήταν πολύ απλά τότε. Λοιπόν, και πήγαινα, έπαιζα το, το Zelda, γυρνάω μία η ώρα, εγώ ήθελα να πάω να παίξω όπως και αδίποτε. Ξεκινάω, ξεκινάω, μόνο για τουαλέτα πήγαινα <laughs> την μέρα. Ξεκινάω μία η ώρα το μεσημέρι, παίζω, 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 είχα τυπωσιαστεί και τα νάμτσαξη αυτά, ήταν όνειρο. Και ξεκινάω τώρα σε φάση μία η ώρα, κάνω καλή ώρα τώρα δεν μία η ώρα το βράδυ και ξανά βλέπω το κινητό, έχω χαθεί από τον κόσμο, το έχω ξεχάσει αθόρυβο γιατί η σχολή πάντα το έχω αθόρυβο για δεν μην χτυπάει μέσα στα μαθήματα και είμαι τώρα εγώ σε φάση παίζω, 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 τα έκανα ό,τι είχε, το βρήκα όλα, δηλαδή τα παιχνίδια και το Devil May Cry. Τότε δεν είχα άπειρα παιχνίδια. Αυτό είναι το αστείο, ότι δεν είχα άπειρα παιχνίδια. Αλλά τα παιχνίδια που είχα, αυτό που λένε πάρα πολύ, μπορεί να μην έχει πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά τα παιχνίδια που είχα τα τερμάτιζα τάλιονα. Δηλαδή τα πήγαινα στο έσχατο, δεν άφηνα τίποτα που να μην κάνω. Και μια μισή ώρα, μία και 40 το βράδυ, πάνω, πάνω το ρολόι λέω, πώς πέρασαν 12 ώρες. Πώς περάσαν 12 ώρες, τι έγινε, χάθηκα, εκεί τρόμαξα, λέω, Παίζω 12 ώρε χωρί να, να, σταματήσω. 12 ώρε. Είχα, 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 κολλήματα τότε. Και είμαι σε φάση, λέω, ξέρει κλασικό. όχ, oh. Παίρνω το και τηλέφωνο και βλέπω 14 κλήσει από την κοπέλα μου. 4 κλήσει από τη μάνα μου. Βλέπω 7-8 μηνύματα. Πού είσαι, είσαι καλά, τι κάνει, τι Πώ, 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 γιατί ειδικά με, όταν ήμουν στη σχέση αυτή, ρε παιδί μου, ήμουνα πάντα εκεί με το κινητό, στρατιωτάκι. Στείλε κανέναν, δείξε βίξι και ξαφνικά εξαφανίστηκα από το σύμπαν. Για μια μέρα έσβησα, δεν με βρίσκει κανένα. Τι ωραία. Θα πω και ένα άλλο. Αυτό δεν το έχω πει. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή η κοπέλα. Τώρα δεν θα πω καλή τη ώρα που είναι, αλλά whatever, καταλαβαίνει μετά από τόσα χρόνια. Έχουν σβήσει αυτά, είναι σαν memes πλέον οι για μένα. Αλλά λοιπόν, ήμασταν σε φάση, είχε γενέθλια. Γι' αυτό σα δώσω μια συμβουλή. Λοιπόν, είχε γενέθλια και ήταν τότε εκείνη την περίοδο που είχε, ήταν, είχε η πρωτοβουλία το PlayStation το 3, θα έβγαινε. Και υπήρξε μια χρυσή περίοδο που το PlayStation το 2, εγώ δεν είχα PlayStation 2, το PlayStation 2 παντού είχε 100 ευρώ. Όπου και να πήγαινε το PlayStation 2 το βρίσκεις σε 100 ευρώ και με παιχνίδια μαζί και με οτιδήποτε. Το Ratchet Clank είχε διάφορα, το Ratchet Clank, το... Ποιο ήτανε... Βάλει στο μυαλό μου, όχι με το Ratchet Clank, με το αυτό που γυρίζει γύρω γύρω που, ναι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Ε... Και είμαι τώρα εγώ σε φάση μια κι εγώ. Είχα μαζέψει λεφτά. Γενικά τα λεφτά μου ήμουν πολύ φιδωλό, γιατί δεν είχα πάρα πολλά, όπω σα είπα, αλλά είχα καταφέρει και είχα μαζέψει 100 ευρώ. Και ήθελα τότε, ερωτευμένο παιδί και εγώ, να πάω να κάνω ένα δώρο στην κοπέλα μου. Και επειδή αυτή είχε μιλόξα μεγάλη με τι φίλε τη, όπου βγαίνανε, βγάζαν φωτογραφίε. Και επειδή το κινητό τη ήταν Sony Ericsson το W800, καλό τότε για την εποχή, αλλά μέχρι εκεί δεν τράβω και τι καλύτερε φωτογραφίε. Αν έχω, και έχω ακόμα φωτογραφίε από εκείνη την εποχή, α το έχω, το, το G625, το Ferrari Edition τότε. Είχα κερδίσει κάτι στοιχήματα στο πρακτορείο όταν δούλευα και εσύ το να πάρει 270 ευρώ. Έχει τότε. Πω, πω, ήταν πανάκριβο τότε. 270 ευρώ. Ήταν πανάκριβο κινητό τηλέφωνο οραματιστείτε έτσι. Πανάκριβο. Για τα δεδομένα μα τα 270 ευρώ τότε ήταν. Που ανέκριβο. Αν δεν τα είχα κερδίσει τα στοιχεία με αυτά, δεν θα το έπρεπε. Τέλο πάντων, για να μην ε, σα κάνω τον κυκλίκι, καθώ και αυτό τι να τι κάνω. Και λέω, αφού πάνε, βγαίνουν με τι κολλητέ και με αυτά, να τι πάρουν μια φωτογραφική να βγάζουν φωτογραφίε να χαίρονται. Και στο δρόμο που πήγαινα με το λεωφορείο τότε, στο Ρεπέλα, πρέπει να. Από το Ρεπέλα την πήρα, νομίζω, αυτό που είναι στην Αριστοτέλου. Ε, σκεφτόμουν, γιατί είχα δει την προσφορά με το τέτοιο, ε, ήθελα να το έχω 100 ευρώ. Να τη πάρω μια φωτογραφική μηχανή με 100 ευρώ και σκεφτόμουν να πάρω το PlayStation το 2 ή να πάρω φωτογραφική μηχανή να την κάνω δώρο στην κοπέλα μου. Να πάρω, θυμάμαι όλη την ώρα που πήγαινα το λεωφορείο ε, να, να σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Να, 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 πάρω, να πάρω το PlayStation 2, το, 2 γιατί ήθελα να το παίξω. Μου άρεσε, είχα παίξει αυτά που είχα παίξει. Είχα το παίξει το Devil May Cry το 3. Είχα κολλητό μου άλλο εκείνη την περίοδο. Είχε, ο Τόλη είχε πολλά παιχνίδια για, για να μου δανείσει και αυτά, αλλά και το σκεφτόμουν, ήταν, 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 μπόμπα, για μένα θα ήταν ό,τι καλύτερα. Για να μην σας τα πω φοτα... καταλαβαίνετε τι διάλεξα, πήγα να πάρω τη φωτογραφική μηχανή. Γι' αυτό θα σας δώσω μια συμβουλή. Και θα κλείσω εδώ γιατί μιλάω πολύ ώρα. Αν ποτέ βρεθείτε σε δίλημα να αγοράσετε PlayStation ή δώρο στην κοπέλα σας κάτι ακριβό, πάρετε το PlayStation πραγματικά. Αν θέλετε με ακούτε, θα σας σώσει από πολλά πράγματα και θα με δοξολογείτε μέχρι να σβήσει ο ήλιο. Αν ποτέ βρεθείτε σε αυτό το δίλημα, να πάρω κάτι ακριβώ στην κοπέλα μου ή να να πάρω το PlayStation 5, πάντα θα διαλέγετε το PlayStation 5. Ακούστε με και δεν θα χάσετε. Πραγματικά. Κοροϊδέψτε με, αλλά το ηθικό δείγμα της ιστορίας, πάρετε το PlayStation. Όποιο είναι το 5, το 6, το 4, το 3, το 2, δεν ξέρω. Πάρετε το θα είστε πιο χαρούμενοι στη ζωή σα και θα έχετε κάτι το οποίο θα μείνει και θα πιάνει. Θα, θα σας γεμίσει με καλύτερες αναμνήσεις πιστέψτε με λίγο αλλά ναι. αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον μου είναι μια ωραία ιστορία να λέω μετά από τόσα χρόνια εν τω μεταξύ μιλάω πολύ ώρα σήμερα και ακόμα έχω φτάσει στα πρώιμα χρόνια 41 λεπτά πήγε και αυτό ε. ε. μετά ήταν η εποχή της καβάλας όταν μήκα στην καβάλα τότε ξεκίνησε η σύγχρονη καριέρα μου η δεύτερη φάση του gaming οπότε θα μείνουμε στην πρώτη φάση, στην αρχαία φάση του game, το αρχαίο κακό. <laughs> Πώ ο Κώστας ξεκίνησε την καριέρα του. Δεν, ήμουν πολύ αγνό gamer τώρα που το σκέφτομαι. Δεν είχα να παίξω, αλλά όταν είχα το σάπιζα. Συγκεκρι... Σα λέω, δεν πολύ συγκεκριμένα τα παιχνίδια που έπαιζα όταν ήμουν μικρό. Δηλαδή, ό,τι έβρισκα και ό,τι μπορούσα. Και γι' αυτό έχω αναπτύξει μια. Δεν ξέρω, το μετάλλι μου είναι λίγο ιδιαίτερο στο θέμα gaming ή οτιδήποτε. Μετά ήρθαν άλλα, ήρθε το Fallout το 3, ήρθε το Mass Effect το, το 2, ήρθαν οι... το Heroes of New Earth, δηλαδή μετά από το 2009 μέχρι και σήμερα. Αν και νομίζω ότι υπάρχουν τρει περίοδοι θα έλεγα πιο πολύ, είναι περίοδες από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και το 2009. Από το 2009 μέχρι και το 2016, 2017, από το 2017 μέχρι σήμερα, δηλαδή σε φάση, αυτέ είναι οι πιο χαρακτηριστικέ μου περίοδοι. Αλλά α πούμε ότι από το, το, το 2009 μέχρι σήμερα είναι η, η καλή μου περίοδο που έχω παίξει. Ότι δεν έχω παίξει παιδί, το παίξα τώρα. Αλλά πάντα, ξέρετε, μ' αρέσει που δεν είχα τόσα. Μ' αρέσει. Μου δημιουργήσει πολλά θέματα. Ότι όταν είσαι παιδί, ρε παιδί μου, και δεν θε, θε να παίξει και δεν μπορεί για οικονομικού λόγου κυρίω. Σου μένει αυτό το αποθυμένο. Θε να παίξει, ρε παιδί μου, βλέπει του άλλου. Α πούμε, τα πρώτα μου λεφτά που έβγαλα από τα ιδιαίτερα μαθήματα που έκανα, πήγα και αγόρασα το Game Boy. Γιατί το είχα αποθυμένο. Έβλεπα τους, του συμμαθητέ μου στο δημοτικό να παίζουν. Έχω και εκεί sad stories. Θα σα πω ιστορίε. Θα θα, 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 θα Πιστέψτε με, μπορώ να λέω ιστορίε που δεν σταματάνε και έχω τρελέ ιστορίε να πω τρελές ιστορίε. Αν το εφαρμόζα και το έκανα story time, θα μπορούσα να τα λέω για, για χρόνια. Να λέω, να λέω, να λέω. Βιβλίο θα έγραφα με τόσα πράγματα που μου έχουν τύχει σε αυτό το κόλλο. Δεν πιστεύω ότι ήταν ωραία ζωή μέχρι τώρα. Δεν έχω παράπονο. Αλλά ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ρε παιδί μου, όταν δεν έχει και με το που βρει αυτό που δεν έχει, καλά, δημιουργεί αποθυμένα. Η αλήθεια είναι ότι α πούμε από το 2000. Από το το 2012 όταν πήγα στο νησί μέχρι και το 2018, 10, ναι εκεί μέσα γι' αυτό τα έβαλα αυτή την περίοδο, έβγαζα, ήταν η χρυσή μου εποχή που έβγαζα αποθυμένα, έβγαζα γούστα, δηλαδή τρελά γούστα. Τώρα έχω περάσει από το 2000 μετά από το κοροναϊό και μετά και λίγο πριν, έχω περάσει σε αυτή τη δε, την τη τρίτη εποχή μου αυτή τη στιγμή στο τέτοιο που είμαι λίγο πιο συνειδητοποιημένος. Δηλαδή λίγο πιο όριμο. Έχει περάσει, έχω βγάλει τα γούστα μου, έχω ξεπεράσει τα παιδικά μου τραύματα όσον αφορά το gaming. Γιατί ικανοποίησα αυτέ τι επιθυμίε που είχα ω παιδί, που ξέρει, θε να παίξει, αλλά δεν έχει να παίξει, γιατί από τη μία δεν έχει τα λεφτά. Γιατί σαν και εμένα πιστεύω υπάρχουν αρκετοί που δεν είχαν φράγκο μικροί για να παίξουν και βολευόταν μου ότι βρίσκανε. Και απ' την άλλη ήταν και η οικογένεια μου λίγο πιο αυστηρή, γι' ήταν λίγο πιο δεν ήμασταν το παιχνίδι γιατί είσαι χωριό μεγάλο που μου και η μάνα μου. Οπότε και εγώ και τα αδέρφια μου. Οπότε είμαστε λίγο πιο. Οπότε σου σκάει κάποια στιγμή αυτό το αποθυμένο να θε να να κυπηρώσεις. Εμένα αυτή την περίοδο την πέρασα, κράτησε περίπου 6 με 7 χρόνια. Και τώρα περνάσα στο επόμενο στάδιο, το οποίο παίρνω πράγματα, αλλά θέλω να είναι λίγο πιο ποιοτικά για εμένα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα αγοράσω, αλλά αυτά που θα πάρω θα τα παίξω. Θα τα χαρώ, θα βγάλω γούστα, θα βγάλω της, ε, τη χαρά μου. Δηλαδή, ας πούμε τώρα το Baldur's Gate, το πήρα, το χάρηκα, το έλειωσα, θα το ξαναπαίξω. Πήρα το Alan Wake το 2, δηλαδή δεν θα το έκανα τόσο εύκολα πιο παλά. λόγω οικονομικών, λόγω οτιδήποτε. Και α πούμε παίρνω αυτά που θέλω. Αυτά που θέλω και αυτά που ξέρω ότι θα κάτσω, θα, τα, θα τα σαπίσω. Τέλο πάντων, εγώ θα πω, κάντε ό,τι σα ευχαριστεί. Μην είστε πρόβατα και, και, και ακολουθείτε όποιον να είναι γενικά οι αναμνήσεις που χτίζετε τα παιχνίδια που παίζετε οι επιλογές που κάνετε είναι επιλογές για εσάς δεν πρόκειται να κάτσω να υπερασπιστώ καμία Microsoft καμία Sony καμία Nintendo είναι επιχειρήσεις αυτό που δεν έχουν καταλάβει πάρα πολύ, ειδικά οι πιο πιτσιρικάδε, αλλά και οι μεγάλοι, με, και οι μεγάλοι καθόλου και τσακώνονται για αυτά, είναι ότι δεν θα κάτσω εγώ να υπερασπιστώ τα συμφέροντα τη Microsoft και τη Sony. Αυτό που θέλω να πάρω είναι με τα λεφτά που πληρώνω να αποκτήσω μια εμπειρία. Η εμπειρία αυτή έχει να κάνει με μια ωραία ιστορία που θα υποθεί μέσω gaming, ένα ωραίο gameplay, έτσι ώστε να χτίσω αναμνήσει. Και επίση, πλέον έχω περάσει το στάδιο, θέλω να πιστεύω, που θέλω να δημιουργώ και καινούριε αναμνήσει. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι παγιδευμένος στη μελαγχολία του παρελθόντος και ίσως να, να είναι το καλό αυτό το ότι επειδή εγώ δεν είχα πολλά παιχνίδια μικρός δεν έχω τόσο ισχυρού δεσμούς με το παρελθόν μου στο θέμα gaming δηλαδή μελαγχολώ ας πούμε τώρα που έπιασα τα κουτιά αυτά εδώ και τα είδα μελαγχόλησα αλλά δεν θα κάτσω να τα ξαναπαίξω. γιατί τα έπαιξα, τα χάρηκα όταν έβρεπε να τα χαρώ γέμισαν το κεφάλι μου γέμισαν την ψυχή μου. Έχω όμορφε αναμνήσει από αυτά. Τώρα δεν παίζονται κιόλα, είναι η αλήθεια, εύκολα. Μην σου πω, όταν γίνεται και η κατάσταση στα Windows τα 11, έτσι όπω είναι αυτά. Οπότε θέλω, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Γιατί γινόμαστε, παγιδευόμαστε στι αναμνήσει μα, στη μελαγχολία, στη νοσταλγία. Πάνω σε αυτό μα ξεζουμίζουν όσοι είναι να μα ξεζουμίσουν. Οπότε παγιδευόμαστε και δημιουργούμε ένα δικό μα κέλφο. Είναι σαν αυτή τη φούσκα που σα έλεγα όταν έπαιζα πρώτη φορά PlayStation που είδα εκεί και μαγεύτηκα. Λοιπόν, δημιουργούμε ένα κοκούλι γύρω μα και σταματάμε να δημιουργούμε καινούργια πράγματα. Δηλαδή, πιο πολύ γυρίζουμε ξανά και ξανά και ξανά. Φτιάξτε καινούργιε αναμνήσει. Γεμίστε τώρα, παιδί μου. Αμίζω ο καθένα κάνει ό,τι τον εκφράζει. Δεν θα μιλήσω εγώ για σα, εγώ μιλάω για μένα. Αλλά αν το έχετε κατά νου, Ξεκινήστε, δοκιμάστε κάτι καινούριο. Παίξτε το παλιό, αλλά δοκιμάστε και κάτι καινούριο. Φτιάξτε ώστε σε 20 χρόνια από τώρα να μην σκέφτεστε αυτά που τώρα σκέφτεστε, γιατί πριν από 20 χρόνια τα σκέφτεστε μετά πριν από 40 χρόνια. Δηλαδή, σε 20 χρόνια από τώρα να σκέφτεστε αυτά που κάνετε τώρα. Σε 30 χρόνια από τώρα να σκέφτεστε αυτό που θα κάνετε σε 10 χρόνια. Και όλα τα προηγούμενα προφανώ έτσι, οι δικέ σα αναμνήσει είναι, αλλά μην φοβάστε να δοκιμάσετε πράγματα, μην φοβάστε να πληρώσετε, μην φοβάστε. Καλά, αυτό αν έχετε. Προφανώ, εντάξει, προφανώ αλλά δώστε χρόνο στον εαυτό σας, απολαύστε τα, απολαύστε το κρατάει, γιατί μπορεί να έρθει και μια μέρα που να μην μπορεί να είναι βιώσιμο. Οπότε ζούμε σε μια καλή χρυσή εποχή που παρόλε τι δυσκολίε έχουμε πρόσβαση, εγώ το βλέπω σε μένα, έχω πρόσβαση σε πράγματα που δεν μπορούσα να φανταστώ όταν ήμουν παιδί. Δηλαδή για μένα όλο αυτό, ας πούμε γυρνάω, βλέπω το δωμάτιο μου αυτή τη στιγμή. Και παρόλο που δεν είμαι φτωχό είμαι, δεν έχω πολλά λεφτά. Αν έβλεπα αν έφερα το μικρό κοστάκι και του έλεγα: Έλα, να σε πάω στο μέλλον 20 χρόνια από τώρα, 30 χρόνια από τώρα, και να σε βάλω να κάτσει και να παίξεις. Εγώ θα παθεί, το μυαλό μου θα είχε την αρτή στα. Τι θα λέω, Γουάου! Θα καταφέρω εγώ να φτιάξω όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Και λέει κακό, μην ξεχνάτε ότι πολλέ φορέ ικανοποιούμε ούτε τα, καλ, τα καλύτερα μα όνειρα, δηλαδή, τα έχουμε ξεπεράσει αυτή τη στιγμή όταν ήμασταν παιδιά. Τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλα που ακόμα είναι ανεκπλήρωτα. Αλλά ναι, χαρείτε το. Χαρείτε το, γεμίστε να μνήσει εμπειρίε. Και εμεί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σα είπα, προσπαθώ να κάνω establish πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι Σάββατο, ότι παίζει και την Τρίτη βίντεο unboxing. Επειδή όμω έχω μια σειρά τώρα που θέλω να τη βγάλω back to back, μπορεί να έχω και πιο, ακόμα πιο συχνά βίντεο, να είστε standby. Σα έχω ετοιμάσει τρελά πράγματα και επειδή εξή που είστε εδώ πέρα είστε πιο hardcore από του άλλου, γιατί όποιο έφτασε ως εδώ αξίζει να του δώσω ένα hint. Θα επιστρέψω πώ ήταν η παλιά εποχή με τα eBay Unboxings. eBay δυστυχώ δεν μπορώ να κάνω πλέον λόγω συγκυριών και, χρή... και του κόστου που έχει το eBay φτάσει εδώ Ελλάδα λόγω των τελωνίων. Αλλά θα έχω ετοιμάσει μια σειρά από τέσσερα βίντεο που είναι έτσι φωτοσανότερα από αυτό και το vibe το φέρνουν άπειρα. Αυτό σα λέω μόνο. Οπότε ετοιμαστείτε. Έρχονται πραγματάρε. δεν το έχετε καταλάβει όσοι παρατηρείτε, όσοι βλέπετε. Και γι' αυτό το μοιράζομαι μαζί σα, γιατί εσεί που κάθεστε τουλάχιστον σε αυτά τα βίντεο και με ακούσατε πόσο είμαστε, 50 λεπτά. Εσεί που είστε εδώ και σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρετε ποιοι είστε και ξέρω ποιοι είστε μέχρι σήμερα. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, αξίζει να σα δώσω παραπάνω info και πληροφορίε για το οτιδήποτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Ελπίζω να κάνετε καφετάκι, να τον απολαύσετε, να αράξετε. Εγώ είναι βράδυ, αν και θα ήθελα να κάνω και καφέ τώρα μία ώρα, αλλά πραγματικά τον έχω περιορίσει πάρα πολύ όσο μπορώ βασικά τον καφέ. Δεν κόβεται εύκολα, έφτασα δύο μήνες χωρίς καφέ, μετά ξανακύλησα, αλλά προσπαθώ να τον, ε... να τον, περιορίσω. Όπως και να έχει, ελπίζω να κάνετε τον καφέ σας. Αν τα ακούτε βράδυ, απόγευμα πάρτε μια μπυρίτσα, αράξτε. Απλά βάλτε με να ακούγομαι. <laughs> και ακούστε και κάνετε ό,τι κα, τι κάνετε κανονικά. Λοιπόν, σα ευχαριστώ από την καρδιά μου πραγματικά. Ελπίζω να έρθουν και άλλα όμορφα να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Και θα έρθουν από εμπειρίε και να μνήσει. Δόξα τω Θεώ, δεν σταματάνε ποτέ όλα αυτά. Γεια σα. Καλό βράδυ, καλό μεσημέρι. Εσεί το βλέπετε πρωί τώρα, ενώ μεταξύ. Το βλέπετε 9.30 ώρα το πρωί. Όταν το κανα βράδυ, εσεί το βλέπετε το πρωί. Οπότε καλημέρα θα σας ευχηθώ. Για σας θα έχει φτάσει ήδη αν το είδατε 9.30 ώρα, 10.30 ή οτιδήποτε δεν ξέρω. Whatever. Γεια σας. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο.